Αναβαίνεται, κύριε Παφίλη. Παντού φαίνεται ότι αναβαίνεται. Μέχρι τώρα περίπου 40%. 40%? Τα ποσοστά που είναι μεγάλο. Βέβαια, 16% τώρα, μέχρι τώρα λέω. Ναι, ναι, οκ. Okay. Αλλά η νύχτα είναι, όπως λέτε, μακριά. Μόνο που είναι μακριά η νύχτα, αλλά οι δυτικές συνοικίες, παραδείγματος χάρη, που έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά. Είμαστε τρίτο κόμμα. Ανέβει ο Πρωτούλης, λέτε. Ναι, και στο Δήμο της Αθήνας δεν είδα αποτελέσματα. Αλλά ναι, φαίνεται θα ότι. Θα σας πω εγώ, ο κύριος Σοφιανός είχε το 19. Εδώ βλέπουμε περιφέρεια Αττικής. Και τώρα. Και τώρα έχει 12,5. Δημήτρη, 50% παραπάνω. Δεν βλέπουμε. Εισπράτεται αυτό το οποίο. Αν θέλετε. Να, αν εδώ θέλετε είναι... την εισπράττουμε από την σωστή πολιτική που ακολουθήσαμε. Αυτό το οποίο. Γιατί προκύπτει... όλοι οι υπόλοιποι, κυρία Στάη, που κάνουν τώρα την κόντρα, ήταν μαζί στα δημοτικά συμβούλια. Η αποφάσιση και στα δημοτικά και στα περιφερειακά. Οι αποφάσεις ήταν κοινές. Στο 90% λέω εγώ. Και επομένως ένας κόσμος αντιλαμβάνεται. Το ΚΚΕ, δηλαδή η Λαϊκή Συσπήρωση, ήταν ουσιαστικά η μόνη αντιπολίτευση. Γιατί το δίλημα ήταν με τους εργαζόμενους και το λαό. Είμαι τις επιχειρήσεις. Βεβαίως εισπράττομαι και από εκεί. Πάντως, από εκεί. Κύριε Παφίλη, ναι, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας στο Δήμο Αθηναίων. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος με 40,8%, Δούκας, Χάρης Δούκας, που υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ, 15,3%, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 12,9%, Σοφιανός ΚΚΕ 12,5%. Θα περάσει πιο πάνω, να ξέρετε. Κασιδιάρης 8,4%. Και εκεί, όπως φαίνεται. Θα περάσει αν είναι πιο έτσι. Πάνω. Και ο Κασιδιάρης πιο πάνω. Όχι, εμείς λέω. Θα περάσουμε τρίτη. Αν είναι έτσι, Δημήτρη Μαύρη, θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Και ποιος θα είναι στο δεύτερο γύρο από τους τρεις. Για να ακούσουμε. Πολύ κοντά. Κοιτάξτε. Αυτό που θα είναι. Μισό λεπτό, κύριε Μαύρη. Αυτό που θα είναι. Όχι έκπληξη. Θα είναι αντικειμενικό είναι να περάσει στο δεύτερο γύρο ο Μπακογιάννης με τον Σοφιανό. Για να έχουμε μια πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση. Γιατί οι άλλοι είναι συμπληρωματικοί. Να. Είτε το παραδέχεται κανένας είτε όχι. Και όποιος δεν το παραδέχεται, ας δει τα πρακτικά και τις αποφάσεις. Στο 11,3 είναι ενσωμάτωση. Στο 11,3 είναι ενσωμάτωση. Για να. Εντάξει, δεν είναι και αυτό. Για να ζητήσουμε. Εμείς κατεβήκαμε με ανοιχτό πρόσωπο σε όλη την Ελλάδα. Τα άλλα είναι κόλπα που κάνουν. Ότι δεν δίνουμε στήριξη πουθενά γιατί και λοιπά. Δεν είναι καλές συνεργασίες, κύριε Παφίλη. Γιατί τις λέτε κόλπα. Θα σας πω γιατί. Εμείς κατεβήκαμε λαϊκή συσπήρωση σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Εκτός από ορισμένους δήμους. Καθαρά πράγματα που την υποστηρίζει το ΚΚΕ και συμμετέχουν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε άλλους χώρους ή τέλος πάντων συμπαρατάσσονται μαζί μας. Τα άλλα κόμματα, πρώτον, παίξανε παιχνίδι με ποια έννοια. Ότι τώρα ψηφίζουμε πρόσωπα, ψηφίζουμε δήμους, δεν ψηφίζουμε κομματικά κλπ. Ψέμα, μεγάλο. Μεγάλο ψέμα αυτό. Δεύτερον, δεν έγινε συζήτηση ουσιαστική προεκλογική. Με βάση προγράμματα κλπ. Και υπήρξε και μία βουβαμάρα. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε, κύριε Μαύρο, και τα σημερινά. Exit poll δεν υπάρχει. Δημοσκοπήσεις δεν υπήρχαν. Γιατί όλα αυτά. Λένε, και αρχίζουμε τώρα. Δώσαμε στήριξη, λέει η Νέα Δημοκρατία, σε τρεις δήμους, στους μεγάλους δήμους δηλαδή, και φυσικά στις περιφέρειες που είναι πιο πολιτικό δηλαδή το θέμα, αν και το άλλο είναι εξίσου πολιτικό. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ έχει πάει, δεν ξέρω, που έχω χάσει το λογαριασμό. Με ποιον είναι, με το ΠΑΣΟΚ και κάπου και με τη Νέα Δημοκρατία, σε συνδυασμούς, μισή εδώ, μισή εκεί. Αυτό τι αποδεικνύει. Κύριε Παφίλη, αυτή δεν είναι η ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να είναι κομματικά όλα. Κυρία Στάη, είστε πολύ έξυπνοι. Για να καταλάβετε, για να καταλάβετε και πολύ πεπειραμένοι, για να καταλάβετε ότι αυτό που δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Είναι τμήμα. Μα γιατί, κύριε Παφίλη, είναι κακό να συνεργάζονται οι δυνάμεις μεταξύ τους. Περιμένετε πριν να με. Οφείλει να υπάρχει όμως. Όταν περιμένετε. Μου λέτε ότι όταν κομματικά είναι... εμείς έχουμε κατοχυρώσει το κάστρο. Η διαφορά μας σε τέτοια είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι πειθαρχούν σε ό,τι αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε περιφέρεια. Μα εδώ μας λέγανε ότι με το Πελετίδη στην Πάτρα, παραδείγματος χάρη. Μια χαρά σε εργασία. Περιμένετε, ο Πελετίδη στην Πάτρα. Ακούστε να σας πω, μην βιάζεστε. Όχι, δεν βιάζομαι. Θα μου επιτρέψετε να ξέρω λίγο. Εννοείται, ρωτάω. Ο Πελετίδη στην Πάτρα πήγε σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, αψήφισε νόμους, γιατί είχε το λαό με το μέρος του. Παραδείγματος χάρη την παραλία. Έκαναν έργο όμως. Κάναν έργα. Φυσικά κάναν έργο. Με κονδύλια τα οποία ενέκρινε και η κυβέρνηση. Ναι, αλλά, και με συνεργασία. Ναι, αλλά τα έργα που έκαναν. Αυτό το ζητούμενο από τον κόσμο. Ακούστε με και εμένα τώρα. Αυτά που έκανε στην Πάτρα ήρθαν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση και με την κεντρική πολιτική. Απλά
η κυβέρνηση, θεωρώ πιο έξυπνα, θα πει κανένας, αναγκάστηκε να μην συγκρουστεί. Γιατί όταν έχει όλο το λαό της Πάτρας να κατεβαίνει κάτω και να λέει η παραλία είναι δικιά μας. Ζητούμενο, κύριε Παφή. Το ζητούμενο λοιπόν είναι. Ποιος άλλος το έκανε αυτό στην Ελλάδα? Πέστε μου έναν, όλοι σας. Πάντως εδώ, κύριε Παφίλη, δεκάδες δήμαρχοι, κύριε Παφίλη, δεκάδες δήμαρχοι, υποστηριζόμενοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα, έχουν κάνει αυτό που θεωρούν σωστό για τον τόπο τους, πολλές φορές κινούμενοι και στα όρια, θα το πω, του νόμου, της γραφειοκρατίας. Για πέστε μου έναν δήμαρχο. Ο Γιάννης Κωνσταντάτος, τον είμαι στο ελληνικό. Καλά, δεν το ξέρω αυτό. Ας πω παράδειγμα συγκεκριμένο. Αψήφισε την αδράνεια των δασαρχών. Ακούστε και τώρα. Ένα σύνδεσμο, μάλλον ενίσχυε ένα σύνδεσμο, ο οποίος λέγεται ΣΠΑΗ, με αποτέλεσμα να έχει 13 εθελοντικές ομάδες, οι οποίες προστατεύουν τον Ιμητό και τα δάση του, επί πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για κεντρικά ζητήματα. Όταν το ΚΚΕ, το ΚΚΕ δεν κάνει απολύτως τίποτα για να προστατεύσει τα δάση σε αυτές τις περιοχές. Τι μας λέτε τώρα, σοβαρολογείτε? Απολύτως. Το ΚΚΕ στις πυρκαγιές. Το έχω ζήσει. Το ΚΚΕ, φωνάξτε τον κύριο Κικίλ, εδώ να σας πει. Είχε 1000 άτομα στις πυρκαγιές. Ο χάρτης αυτός που δείχνετε. Ακούστε για να παθαίνει και ο κόσμος, επειδή εμείς δεν τα διαφημίζουμε. Είχε 1000 άτομα οργανωμένα σε δημιουργίες που είχαν εκπαιδευτεί από την πολιτική προστασία. Το ΚΚΕ είχε σε δημιουργίες, ε. Ναι. Μα είχαν εκπαιδευτεί από την προστασία, την πολιτική. Επίσης, να σας πω ότι ο χάρτης που δείχνετε... Πού ήταν η ΟΝΕΔ και οι άλλοι? Στη Θεσσαλία, στη Θεσσαλία, εδώ να πούτε. Ένα λεπτό, μην μου μιλάτε εγώ μαζί. Εδώ έχω τον κύριο Σκυρανάκη, μας λέει ότι έχει λάθος ο χάρτης. Στη Θεσσαλία... Εμείς μαζί με τα συνδικάτα πήγαμε, λοιπόν, εκτός από τον κρατικό μηχανισμό. Εντάξει. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον αυτά, να είστε προσεκτικοί. Θέλω να με κλείνω, βοηθήσετε λοιπόν, λίγο. Κλείνω, ναι. Κλείνω τη φράση μου και είμαστε εντάξει. Ωραία. Άρα λοιπόν, σε αντικειμενικά, όχι επειδή το θέλουμε εμείς, σε αυτές τις εκλογές συγκρούστηκαν δύο πολιτικές. Η μία ήταν η δική μας, που βάζει τις λαϊκές ανάγκες μπροστά. Και όχι τα προωθούμενα σχέδια από την κυβέρνηση και τους άλλους που είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μα κύριε Παφίλη, γιατί είναι κακό όμως να θέλουν να συνεργαστούν σε ένα Δήμο, για παράδειγμα, όλες οι δυνάμεις? Ο κόσμος το ξέρει ότι κάποια στιγμή αυτό, ναι, το θέλει να το δει. Το ερώτημα είναι με ποια πολιτική θα συνεργαστούν. Ναι, μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα συνεργαστούν όμως για να πλήγεται η Θεσσαλία και να καίγεται η Ελλάδα? Γιατί αυτή είναι η ευθύνη μεγάλη, ναι, όλων, λοιπόν, των κυβερνήσεων. Ή θα συνεργαστούν για τα λαϊκά συμφέροντα κόντρα σε αυτά που προωθούνται? Δεν βλέπετε τι γίνεται? Δηλαδή, όταν υπάρχει μελέτη από το 1900, από το 2017, η οποία παρουσιάστηκε με τρεις εκδοχές και ήταν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και που λέει η πρώτη αφήνουμε όπως είναι τα πράγματα. Μισό λεπτό, δύο δευτερόλεπτα. Η δεύτερη είναι κάνουμε κάποια έργα που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και η τρίτη είναι που κάνουμε μεγάλα έργα, μάλιστα, αλλά κοστίζουν, λοιπόν, και απορρίπτεται. Κύριε, να, λοιπόν, προς απογοήτευση του κυρίου Χριστίδη, το ΚΚΕ έχει μέχρι στιγμής... Δημιουργήσαμε ένταση ανάμεσα από αυτό και ΚΚΕ. Δεν το ήθελα, κύριε Βαφίλη. Εσείς το ανοίξατε, οπότε όχι, τώρα θα το πληρώσετε. Όχι, εσείς χειραψίες όταν έκανα σχόλιο. Λέω λοιπόν, έχουμε 15% μέχρι τώρα στην Αττική. Είμαστε τρίτοι με ελάχιστη διαφορά από το δεύτερο και δεν ξέρουμε τι θα βγάλει η κάλπη ακόμα. Μπαίνουμε σε πάρα πολλούς δήμους στο δεύτερο γύρο και φυσικά στην Πάτρα, εντάξει. Άρα λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη άνοδο, θα λέγει κανένας. Εμείς λέμε μια σαφή άνοδο. Φαίνεται και στο συνολικά τα πανελλαδικά. Πώς την υπολογίζετε, κύριε Παφίλη? Κοίτα, ακόμα δεν έχουμε τελικά. Τι σου λένε τώρα από το κόμμα, αν έχετε κάνει κανένα. Μα δεν έχουμε τελικά. Με την 13% και το 14% δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, γιατί υπάρχουν ανατροπές. Ναι, εντάξει. Κατά τη γνώμη μου. Πάντως διατυπώνεται, κύριε Παφίλη, μια ικανοποίηση. Επομένως, δεν είναι μόνο θέμα ικανοποίησης. Διαμορφώνεται πλέον ένας πόλος συσπήρωσης κόντρα σε όλους τους υπόλοιπους, ξαναλέω, που καυγαδίζουν, αλλά στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια το 90% των αποφάσεων τα ψήφισαν όλοι μαζί. Και αυτός, κύριε ο πόλος, είναι και η ελπίδα για το λαό. Με τη δεξιά να κυριαρχεί με 50 και 60% να σας βλέπω ικανοποιημένο, είναι προβληματικό, ναι, αυτό το πλατή. Ναι, όταν τα συμφωνούσατε όλοι μαζί με τον Πατούλη και άλλους, όμως ήταν καλά. Καλά, καλά. Έτσι δεν είναι? Εσείς την αναπτύξατε τόσο πολύ με την πολιτική που ακολουθείτε και που είναι ίδια στα στρατηγικά θέματα. Παρά τον καυγά που φαίνεται, και αυτό αρχίζει να το αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερος κόσμος, και αυτό είναι η ελπίδα να κρύψετε τη χαρά για το μέλλον.